Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης Πτολεμαϊδος που για 13η χρονιά προβάλλουν τις μνήμες Λιγνίτη. Ο Σπάρτακος, σε συνεργασία με την ΔΕΗ, πιστός στις αρχές και στις αξίες του, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, διοργανώνει τους 13ους αγώνες μνήμες Λιγνίτη. Ο σκοπός του αγώνα αυτού δεν είναι άλλος από το να αποδώσουμε φόρο τιμής και σεβασμού σε όλους αυτούς τους συναδέλφους μας, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους εν ώρα εργασίας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Η μνήμη τους θα είναι πάντα άσβεστη. Εδώ θα ήθελα να πω πως ο αγώνας αυτός αποτελεί πλέον θεσμό και η συμβολή των αθλητών και εμείς είναι πάρα πολύ μεγάλη και τους ευχαριστούμε πολύ. Για το αθλητικό μέρος του αγώνα θα σας μιλήσει ο συνάδελφος ο Γιώργος Μανώλης. Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά βρίσκεστε κοντά μας για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που έχει να κάνει με τον αγώνα δρόμου Μνήμες Λιγνίτη. Εσύ ως φέτος συμπληρώνουμε 13 χρόνια ενός αγώνα που διοργανώνουμε σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και που δεν πάβει ποτέ να μας συγκινεί και ταυτόχρονα να μας ενθουσιάζει. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 11 του μήνα και ώρα 11 το πρωί στο σημείο κίνησης της Αγίας Βαρβάρας στα Ορυχεία. Πριν από την εκκίνηση, όπως κάθε χρόνο, θα τελεστεί στο κλεισάκι της Αγίας Βαρβάρας επί μνημόσυνη δέηση για να τιμήσουμε τους συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Όλους αυτούς που έγιναν η αφορμή για να ξεκινήσει η διοργάνωση αυτού του αγώνα. Η εκκίνηση των 10 χιλιόμετρων θα δοθεί στις 11 το πρωί από το φυλάκιο που βρίσκεται στην είσοδο των Ορυχείων, ενώ η εκκίνηση της διαδρομής των 5 χιλιόμετρων θα δοθεί από τη διασταύρωση του Ποραστίου. Όλοι οι αθλητές θα τερματίσουν στο μνημείο των Λιγνητορύχων στη Σχολή Πυροσβεστών. Η μεταφορά των δρομέων θα γίνει με λεωφορεία της επιχείρησης που θα ξεκινήσουν από το μνημείο Λιγνίτη για να αφήσουν τους αθλητές στις αφιτερίες. Να σημειώσω το σημείο αυτό ότι τα μέτρα για τον COVID-19 έχουν περιοριστεί αρκετά φέτος. Ωστόσο, προκειμένου να αποφύγουμε το συνωστισμό, όσοι συμμετέχουν στον αγώνα θα έχουν τη δυνατότητα το Σάββατο 19 και κατά τις ώρες από 8 το πρωί με 8 το βράδυ να κάνουν ταυτοποίησή τους στη Σχολή Πυροσβεστών, να παραλάβουν τα αναμνηστικά μπλουζάκια με το νούμερο της συμμετοχής τους. Όπως και πέρσι έτσι και φέτος, θέλουμε να αφήσουμε την Κυριακή περισσότερο ελεύθερη για τους δρομείς που θα προσέλθουν από άλλες περιοχές της χώρας. Σε σχέση με το 2021, φέτος έχουμε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι βραβεύσεις και πιο συγκεκριμένα θα βραβευθούν. Οι τρεις πρώτοι στα 10 και οι τρεις πρώτοι στα 5 χιλιόμετρα, οι τρεις πρώτες γυναίκες στα 10 και οι τρεις πρώτες στα 5 χιλιόμετρα, ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος αθλητής που θα τερματίσει και στις δύο κατηγορίες. Οι αθλητές που ανήκουν στο αναπηρικό κίνημα θα λάβουν τιμητικές βραβεύσεις. Μετά τη λήξη και τις απονομές, ως οικοδεσπότες, θα δεξιωθούμε τους δρομείς του ξενοδοχείου Παντελίδης, δίνοντας έτσι και τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες από άλλες περιοχές να γευματίσουν ήσυχα μετά τον αγώνα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση της ΔΕΗ για τη συνδιοργάνωση, τον Διευθυντή του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Αντώνη Νίκου, τον Δήμο Εορδέας, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Σχολής, τη Διεύθυνση Τροχιάς Πτολεμαϊδος, το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας και όλους μας τους εθελοντές. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και να είμαστε γεροί να τα ξαναπούμε στην 14η διοργάνωση.